Σε ποια οδό είπατε ότι βρίσκεται η Λακούβα? Α, ναι, κυρία μου, έχουμε στείλει ήδη συνεργείο να την κλείσει. Σε πόση ώρα θα είναι εκεί? Σε 2 ώρες το πολύ. Όχι, όχι, έχουν φύγει τα παιδιά από χτες, αλλά όπως ερχόντουσαν έπεσαν μέσα σε μια άλλη Λακούβα και τώρα έχουμε στείλει άλλο συνεργείο να πάει να τους βγάλει. Ναι, ναι, όχι, μην ανησυχείτε καθόλου, σε 2 ώρες το πολύ θα είναι εκεί. Ναι, σας λέω, μείνετε ήσυχοι. Άντε, γεια. Αχ, μεγάλο μπελά βρήκαμε αυτές τις Λακούβες, Πάντως να σου πω κάτι, εγώ πολύ στεναχωριέμαι, πολύ στεναχωριέμαι. Εμπρός. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλά. Καλά. Τι έχετε κάτι? Όχι, όχι, όλα καλά. Σε τι μπορώ να σας βοηθήσω? Κοιτάξτε, είμαι Ρωσίδα χορεύτρια. Α, το κατάλαβα αυτό. Αλήθεια, από πού? Από το κορμί. Έχετε πάρα πολύ ωραίο κορμί. Σφιχτό, αδύνατο, γυμνασμένο, με πολύ ωραία μακριά πόδια. Καλά, κύριε, μου κοροϊδεύετε. Όχι, όχι, απέναντίας. Απλά έχω μείνει έκπληκτος με το κορμί σας. Τέλος πάντων. Όπως σας είπα, είμαι Ρωσίδα χορεύτρια. Μάλιστα. Το όνομά σας? Σβιτλάνα Τσουτσουνοπέρνοβα. Τσουτσουνοπέρνοβα. Πολύ γνωστό όνομα, Της γνωστής οικογένειας των Τσουτσουνοπέρνοβεων. Ακριβώς. Μάλιστα. Και τι θέλετε? Θα ήθελα να βγάλω μια βίζα παραμονής στην Ελλάδα. Βίζα παραμονής, μάλιστα. Θέλετε μόνο παραμονής ή θα μείνετε και ανήμερα? Ορίστε. Όχι, τίποτα. Λέω, ήρθατε στον κατάλληλο άνθρωπο. Α, εσείς είστε. Όχι, όχι. Απλά εγώ ξέρω πού να σας στείλω. Λοιπόν, θα πάτε στο διπλανό γραφείο στον κύριο Τάγαρη. Πείτε του ότι έρχεστε εκ μέρους μου για να σας εξυπηρετήσει. Να το πω ή να μην το πω? Όχι, να το πείτε. Θα σκιστεί, σας λέω, θα σκιστεί. Ωραία γυναίκα, Μόνο ωραία. Θεά, θεά. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Είμαι Ρωσίδα χορεύτρια και θα ήθελα να βγάλω μία... Μην μου πείτε τι θέλετε να βγάλετε. Προτιμώ να τα δω. Μα δεν καταλάβατε. Μια βίζα παραμονής μιλάω. Α, μάλιστα, βίζα παραμονής. Το όνομά σας? Σβιτλάνα Τσουτσουνοπέρνοβα. Τσουτσουνοπέρνοβα. Είχα γνωρίσει εγώ κάποτε κάποια Τσουτσουνοπέρνοβα. Ρωσίδα. Όχι, Ελληνίδα. Ρωμανίδου τη λέγανε. Απλά αυτό ήταν το χόμπι της. Μάλιστα, βίζα παραμονής. Για πόση διάρκεια μιλάμε? Είτε παίζει ρόλο. Βεβαίως. Υπάρχει η κανονική βίζα που διαρκεί 6 μήνες. Υπάρχει η πιο μικρή βίζα, γνωστή και ως βιζάκι, που διαρκεί 3 μήνες. Και υπάρχει και η μεγάλη βίζα, ή αλλιώς βιζάρα, που διαρκεί 1 χρόνο. Εγώ θα ήθελα 2 χρόνια. Άρα μιλάμε για 2 βιζάρες. Λοιπόν, θέλετε να σας τη βγάλω τώρα εγώ εδώ επί τόπου ή θέλετε να περάσετε στο διπλανό γραφείο και να περιμένετε τον κύριο Ζωνόρο που είναι αρμόδιος για τις βιζάρες? Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Καλύτερα να πάω στο διπλανό. Καλημέρα. Είναι εύκολο να βγάλω μια βίζα? Μα σας παρακαλώ, κύριε, πρέπει να μείνω στην Ελλάδα. Δεν μπορώ. Μα τι θα πρέπει να κάνω τελικά? Κατάλαβα. Φτάνει αυτό? 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 Αμάν, τι κάνεις εδώ? Κύριε, εσείς δεν μου είπατε να εκδηθώ. Εγώ, πάτε. Α, δεν μπορώ να συνοηθώ μαζί σας. Είστε ο τρίτος υπάλληλος που με κοροϊδεύει. Τι συμβαίνει, κυρία μου, γιατί είστε νευριασμένοι? Δεν είμαι νευριασμένη. Και δεν είστε νευριασμένοι? Εσείς έχετε βγει από τα ρούχα σας. Προσπαθώ να βγάλω μία βίζα παραμονής και οι τρεις από τους υπαλλήλους σας με κοροϊδεύουν. Σας κοροϊδεύουν? Εδώ, κυρία μου, σε μένα. Εγώ είμαι σε θέση να κάνω ό,τι μπορούν να κάνουν και οι τρεις υπάλληλοι μαζί. Αλήθεια. Αλήθεια.